Το Δημοτικό Συμβούλιο Σερών κατά τη συνεδρίασή του χθες, Τετάρτη 1 Ιουνίου, μετά από πρόταση του Δημάρχου Σερών Αλέξανδρου Χρυσάφη, ενέκρινε κατά πλειοψηφία και εξέδωσε ψήφισμα συμπαράστασης προς τους συμβασιούχους εργαζόμενους ιδιωτικού χρόνου COVID-19 στον Δήμο Σερών. Το ψήφισμα δεν υιοθετεί το αίτημα των εργαζομένων να νομιμοποιηθούν για την κάλυψη πάγιων και διαρκών αναγκών, αλλά ζητά την παράταση των συμβάσεων για όσο διαρκεί η πανδημία. Το Δημοτικό Συμβούλιο Σερών πρώτον εκφράζει τη στήριξή του και την αλληλεγγύη στο αίτημα των εργαζομένων του Δήμου και των νομικών προσώπων με συμβάσεις ειδόχ COVID-19. Δηλώνει την αμέριστη συμπαράστασή του στον αγώνα των συμβασιούχων εργαζομένων, θεωρώντας ότι δεν είναι ορθό η δημόσια διοίκηση να στελεχώνεται από εργαζόμενους δύο ταχυτήτων. Αποδέχεται ότι οι εν λόγω εργαζόμενοι καλύπτουν ανάγκες οι οποίες δεν θα πάψουν να υφίστανται και μετά τη λήξη των συμβάσεων εργασίας τους, δεδομένου ότι η πανδημία δεν έχει λήξει, ενώ ταυτόχρονα ασκούν τα καθήκοντά τους με ζήλο, εργατικότητα και αυταπάτηση. Επισημαίνει ότι η επιτυχής άσκηση καθηκόντων των συμβασιούχων ειδών COVID συνοδεύεται από την απόκτηση πολύτιμης εμπειρίας, με αποτέλεσμα να είναι απολύτως αναγκαία για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου Σερών, τουλάχιστον έως την οριστική εξάλληψη των συνεπειών της πανδημίας. Εξακολουθεί να υποστηρίζει ότι η εργασία των εργαζομένων με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου στο Δήμο Σερών είναι παραπάνω από αναγκαία, δεδομένου ότι οι συνθήκες πανδημίας δεν έχουν εκλείψει. Όπως είναι γνωστόν, οι Δήμοι δεν νομοθετούν για όλα τα ανωτέρω θέματα και δεν είναι σε θέση να έχουν αποφασιστική αρμοδιότητα και κρίση για το αν συντρέχουν όλες οι ανωτέρω περιστάσεις. Όπως διαπιστώνεται επίσης, η κρίση των οργάνων της πολιτείας, όπως αποτυπώθηκε στην απόφαση για τη μη ανανέωση των συμβάσεων ειδό COVID, είναι διαφορετική, οπότε η μόνη λύση παραμένει η προσφυγή στη δικαιοσύνη. Το Δημοτικό Συμβούλιο δηλώνει ότι παρέχει την αμέριστη συμπαράστασή του στον αγώνα των εργαζομένων. Από εκεί και πέρα είναι δουλειά των δικαστηρίων, από τη στιγμή που η πολιτεία δεν ανανεώνει αυτές τις συμβάσεις, είναι δουλειά των δικαστηρίων στα οποία έχουν προσφύγει με προσφυγές ή ασφαλιστικά μέτρα ή και αποφάσεις αναστολής κάποιων, αναβολής κάποιων αποφάσεων, οι εργαζόμενοι με αυτή την απόφαση από εκεί και πέρα να αποκρίνει το δικαστήριο. Οι συμβασιούχοι αμείβονται από έσοδα του Δήμου και αφορά περίπου 90 εργαζόμενους, εκ των οποίων 60 περίπου κατέφυγαν δια της δικαστικής οδού. Ούτως ή άλλως, να καταλάβουμε ότι οι συμβάσεις COVID, οι συμβασιούχοι COVID, καλύπτονται από έσοδα του Δήμου. Δεν υπάρχουν ποσά τα οποία καλύπτουν αυτές τις συμβάσεις. Συνολικά είναι 78-80, πώς είναι. Πόσο είναι, όχι δεν είναι, σύνολο πόσοι ήρθαν μέχρι τώρα. Πόσοι λειτουργούν τώρα. Δεν έχω, είναι γύρω στους 90. Ο επικεφαλής της αντιπολίτευσης, Στέφανος Φωτιάδης, εξέφρασε την άποψη ότι έγινε κακή αντιμετώπιση των εργαζομένων. Ναι, αυτοί οι άνθρωποι προσλήφθησαν. Ναι, προσφέρα. Ναι, με αντιξιότητες και με επικινδυνότητα ενδεχομένως και της ίδια τους της υγείας. Ναι, να δούμε ακριβώς όμως, κύριε Δήμαρχε, και να δούμε συνδικαλιστικά και γέννη και όχι με αυτές τις προσφυγές που είπαμε αυτές τις στηρίζουμε, αλλά θα θέλαμε να γίνει πιο οργανωμένα, κύριε Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου. Γνωρίζατε, είστε νομικός. Εγώ θεωρώ ότι έγινε μια κακή αντιμετώπιση από τον ανθρώπο. Εμείς, κύριε Δήμαρχε, εάν θα παρασταθείτε, διότι σε αυτές τις περιπτώσεις αυτό συμβαίνει, θεωρούμε και σας λέμε ευθέως την άποψή μας, ναι, να στηρίξετε την ανάγκη να δουλέψουν αυτοί οι εργαζόμενοι, οι οποίοι έχουν και εμπειρία,